Όταν συνάντησα εγώ τον Μίκη Θεοδωράκη, όταν γνωρίστηκα μαζί του και συνδεθήκαμε επαγγελματικά, ο Μίκης προερχόταν από μια σχετικά μεγάλη περίοδο απραξίας, γιατί είχε πεθάνει ο αέμνηστος Γιάννης Δεδίλης, ο στενός του συνεργάτης, πιανίστας και μαέστρος, ο άνθρωπος που φρόντιζε τις ορχήστρες του Μίκη Θεοδωράκη, ακόμη και όταν ήταν στην εξορία, στη φυλακή ή και ελεύθερος αλλά η προτεραιότητά του ήταν πάντα να καταπιάνεται με πράγματα πολιτικά με δραστηριότητες που είχαν περισσότερο να κάνουν με το νοητικό πεδίο και τη δημιουργία παρά την φροντίδα και τη ρουτίνα μιας μικρής ομάδας ανθρώπων που ήταν ένα γκρουπ με μουσικούς. Εν πάση γνωριστήκαμε μέσω του στούντιο που διατηρούσε τότε επαγγελματικά η κόρη του η Μαργαρίτα Θεοδωράκη και ο, ο σύντροφός της ο Δημήτρης Παπαγγελίδης συγκεκριμένα ο Δημήτρης Παπαγγελίδης με κάλεσε να δοκιμάσω να ενορχιστρώσω κάποια κομμάτια που είχε μελοποιήσει ο Μίξης Θοδωράκης τότε και φυσικά ήταν ανέκδοτα κάτι για το... για το νερό δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον τίτλο κυκλοφόρησαν αργότερα με την Ιωνάτος όχι βέβαια με τη δική μου προσέγγιση, αρχική προσέγγιση. Αυτό, αυτή η απόπειρα τέλο πάντων από την πλευρά μου έγινε αφορμή να γνωριστώ με τον Μίκη Θοδωράκη, να πάω στο σπίτι του, εκεί στην Επιφανούς ένα στη Σοφίτα εδώ πάνω και να μου ανοίξει την καρδιά του να μου πει ότι από τότε που έχασα τον συνεργάτη μου, τον Γιάννη Δηδίλη, δεν μπορούσα να, να, βγω και τώρα που εσύ, ας πούμε, δείχνεις έτσι αγάπη για το έργο μου και λοιπά και λοιπά, θα μπορέσω πάλι να ξαναβγώ στον κόσμο, μουσικά εννοούσε βέβαια, και αρχίσαμε να προετοιμάζουμε μια ορχήστρα για τις πρώτες τότε συναυλίες και επειδή ήταν και αν θυμάμαι καλά την εποχή που ήταν ε, ο καλλιτεχνικός διευθυντής των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ προετοιμαζόταν η μεγάλη περιοδία στην Αμερική όπου συμμετείχα και εγώ σαν πιανίστας της λαϊκής ορχήστρας όχι Μίκη Στοδωράκης, δεν την είχαμε φτιάξει ακόμη τότε γιατί μιλάω για μετά το 1990-92 ήταν αυτό που λέω. Δεν θυμάμαι καλά τώρα. 1993 θα σα γελάσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχω κρατήσει από εκείνη την περίοδο ήταν αμέτρητε πρόοδε και αμέτρητε διορθώσεις σε παρτιτούρε ε, τραγουδιών του Μίκη, που ήταν μια έκδοση. Από χειρόγραφε, δηλαδή φαινόταν ότι ήταν σαν χειρόγραφε παρτιτούρε, δεν ήταν έντυπε από τυπογραφείο, α πούμε. Και όπω έλεγε τότε ο Μίκης τις είχε γράψει στη Γαλλία κάποιο αντιγραφέα αυτέ τι παρτιτούρε, ο οποίο μάλιστα όταν τις έγραφε, έτρωγε κιόλα και, και πολλέ από αυτέ ήταν λαδομένε. Τέλο πάντων. οι συμπαρτητές οι οποίες ομολογουμένως ήταν γραμμένες με αγάπη είχαν τα λόγια θυμάμαι ήταν μελωδίες βασικά με ακόρντα δηλαδή όπως έγραφε ο Μίκης Πρόχειρα όταν ήθελε να σημειώσει κάτι στα γρήγορα έγραφε σε ένα πεντάγραμμο τη μελωδία με από πάνω τα ακόρντα μικρά τα μινόρε και μεγάλα κεφαλαία δηλαδή τα ματζόρε ακόρντα και από κάτω έγραφε τους στίχους. Ε, αυτός ήταν ένας γρήγορος τρόπος για να κρατάει μουσικές σημειώσεις. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, αυτός ο Γεροντάκος, του οποίου δεν έμαθε ποτέ το όνομα, ε, τις έγραφε ακριβώς έτσι, τις αντέγραφε μάλλον έτσι. Ε, τώρα, είτε επειδή αυτές οι παρτιτούρες ήταν οι, οι πρώτες προσεγγίσεις του Μίκη, είτε επειδή ξέρω εγώ μπορεί να έκανε λάθος, δεν ξέρω τι έμπας περιπτώσει σε σχέση με το πως υπήρχαν αργότερα τα τραγούδια στους δίσκους τους δίσκους που αγαπήσαν οι άνθρωποι της γενιάς μου ενώ έτσι τις πρώτες εκτελέσεις δεν τέργεζαν τα μέτρα, ήταν, παράτερα οπότε αν επρόκειτο αυτά να παιχτούν ζωντανά από κάποια ορχήστρα έπρεπε να προσαρμοστούν και Είχαμε πιάσει πάνω σε φωτοτυπίες από αυτές τις αρχικές εκδόσεις ας πούμε να κάνουμε διορθώσεις επί διορθώσεων και να είναι πίχτρα στη μουτζούρα μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισα πια για να αποφύγουμε τις μουτζούρες να τα ξεκινήσω και να τα γράφω από το μηδέν εγώ να αντιγράφω καταρχήν αυτές τις παρτιτούρες και μετά να κάνω όλες τις διορθώσεις στο Encore που χρησιμοποιούσα τότε στο πισί μου και εν πάση περιπτώσει να, να μπορούμε να έχουμε καθαρές ας πούμε εκδοχές των τραγουδιών και αφού αυτή η ιστορία δεν τελείωνε ποτέ ήταν ένας όλος κύκλος σε κάθε πρόβα που κάναμε ο Μίκης πάντα άλλαζε τα μέτρα ξανά μου τζούρες και στις νέες καθαρές παρτιτούρες που είχα γράψει εγώ και ξανά και ξανά οπότε κάποια στιγμή δεν άντεξα πάω και του λέω Μίκη μπορεί να μου εξηγήσει γιατί δεν πιάνουμε τα κομμάτια, εσύ δηλαδή, να τα αποκρισταλώσει, να συμφωνήσουμε σε κάποια συγκεκριμένη δομή των τραγουδιών, να τα καθαρογράψω και να ξέρουμε μετά ότι όταν πάμε για πρόβα, βάζουμε μπροστά μα τις παρτιτούρε και παίζουμε. Όχι να κάνουμε μονίμως πρόβα τα ίδια και τα ίδια κομμάτια και να αλλάζουμε και να αλλάζουμε και να ξαναλάζουμε. Ο Μίκης με κοίταξε παραξενεμένος χαμογέλασε και μου είπε «Άμα πεθάνω εγώ, να το κάνετε αυτό. Όσο ζω εγώ θα τα αλλάζω τα κομμάτια». <laughs> λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα όταν μου το είπε δεν σας κρύβω ότι εξεπλάγει και ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για μένα. Δεν περίμενα να μου πει αυτό το πράγμα. Όμως, αργότερα όταν το σκέφτηκα καλά και βαθιά, Είχε απόλυτο δίκιο, τα κομμάτια ήταν ζωντανά μέσα του και επειδή ο ίδιος ήταν ένας εξαιρετικός performer πάνω στη σκηνή, είτε δίφτυνε είτε τραγουδούσε, ήταν performer, δεν ήταν κάποιος ο οποίος βασιζόταν στα χαρτιά, ας πούμε, σπαρτιτούρες εννοώ έτσι για να απλώς να αναπαράγει. Ήθελε τα κομμάτια να είναι ζωντανά και να τα παίζει σε κάθε περίπτωση όπως τα νιώθει, όπως τα αισθάνεται. Έτσι λοιπόν, α, αρκετά χρόνια αργότερα όταν και εγώ πια λειτουργούσα σαν, σαν δημιουργός στις δικές μου συνθέσεις έπιασα τον εαυτό μου να ενσωματώνει ακριβώς αυτή την στρατηγική, αυτή την ε, τακτική του μέχρι το δωράκι. Δηλαδή, τα κομμάτια μέχρι να φύγουν από τα χέρια μου και να κυκλοφορήσουν, οπότε δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι από τη στιγμή που κυκλοφόρησε ένα ηχογράφημα, ε, μέχρι λοιπόν να φύγουν από τα χέρια μου, τα θεωρούσα ντέμος. τα θεωρούσα ε, πρόχειρα τα οποία κάποια στιγμή θα αποκτήσουν την τελική τους μορφή. Είμαι ο Γιάννης Κάπα Ιωάννου, συνθέτης, τραγουδοποιός, ενορχιστρωτής και παραγωγός. Συνεργάτης τότε του Μίκη Θεοδωράκη.